Τρίτο φροντιστήριο στη Ζάκυνθο. Πόσο σπουδαίο πράγμα, πόσο σπουδαίο. Δηλαδή, από τη μια αναδεικνύεται η δουλειά σας και η δουλειά πρώτα του Κορνίλιου και μετά και του Γιάννη. Η δουλειά με πίστη, με αφοσίωση στο καλό των παιδιών της Ζακύνθου. Εγώ δεν μπορώ να μην αναδείξω και τη διάσταση ότι φέρουμε το πιο... Ίσως ακούγεται λίγο λαζονικό, το λέω εγώ, αλλά αυτό είναι. Είναι το πιο σπουδαίο εκπαιδευτικό προϊόν στον χώρο των φροντιστηρίων στη χώρα μας. Το φέρνει εδώ ο Κορνίλιος, το φέρνετε εσείς και στην άκρη του νομού. Έτσι, άρα έχει σίγουρα και μια κοινωνική διάσταση. Θα έλεγα ανάλογη με αυτό που είναι το διαδικτυακό. Όπως προσφέρουμε το μάθημά μας στους μαθητές των ψαρών και των φούρνων, έτσι και εσείς φέρνετε στη Ζάκυνθο το ίδιο το φυσικό μάθημα, το φυσικό φροντιστήριο, να μπορεί να είναι εύκολο και για τα παιδιά του βόρειο μέρος του νησιού να το... ας μείνουμε σε πράγματα. Φοβάμαι ότι τώρα επειδή μιλάω, φοβάμαι μην επικαλύπτομαι με αυτά που πρέπει να πω και λίγο στους γονείς μετά και στα εγγένεια. Να μείνουμε σε αυτά που μας κάνουν διαφορετικούς. Έχουμε ένα εκπαιδευτικό προϊόν το οποίο υλοποιούμε, που έχει σαφέστατες διαφοροποιήσεις, που ας τις ακούσετε και από μένα, πως εγώ τις, έτσι, τις ονομάζω, πως εγώ τις φέρω. Για μένα στην εκπαίδευση το κυρίαρχο είναι ως υπηρεσία είναι οι άνθρωποι. Μεγάλη μας τιμή, είναι το 10ο φροντιστήριο που εγγενιάζουμε φέτος. Φτάσαμε τα 72. Έχουμε 15.900 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Απασχολούμε 1.100 καθηγητές. Είναι, για όλα αυτά είμαστε βέβαια πολύ περήφανοι, αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ στη Ζάκυνθο, να ιδρύουμε τρίτο φροντιστήριο, μας ξεπερνάει και μας κάνει πολύ περήφανους. Μεγάλη σημαντική παρουσία συνολικά στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε 4 φροντιστήρια στην Πάτρα, έχουμε φροντιστήριο στον Πύργο. Πιστεύω ότι είναι η περίοδος που αναπτυσσόμαστε με πολύ δυναμικό ρυθμό και σύντομα θα φτάσουμε και στις υπόλοιπες πόλεις Ελλάδος και πιο κοντά σε όλους τους μαθητές. Προς το παρόν βρισκόμαστε κοντά στους μαθητές που δεν έχουμε φροντιστήρια με το διαδικτυακό μας φροντιστήριο. Να μείνω λίγο στη Ζάκυνθο και για το πόσο περήφανοι είμαστε. Σήμερα ήρθα εδώ, μίλησα με όλους τους καθηγητές, με μεγάλη ομάδα καθηγητών. Δουλεύουμε εδώ από το 2014, πρώτα στη χώρα. Ανοίξαμε φροντιστήριο στο Μουζάκι, σήμερα ανοίγουμε φροντιστήριο στο Καταστάρι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους καθηγητές, ιδιαίτερα στον Κορνίλιο Φαλτάιτς, τον διευθυντή και των τριών φροντιστηρίων, τον ιδιοκτήτη των φροντιστηρίων, που έχει απίστευτη ενέργεια, πολύ πάθος για αυτό που κάνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το ότι τα παιδιά εδώ της Ζακύνθου αγκαλιάζουν όλο και παραπάνω τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Νιώθουμε υπεύθυνοι να προσφέρουμε το καλύτερο στα παιδιά του νησιού και νομίζω ότι αυτό κάνουμε. Καλή μας αρχή και εδώ στο Καταστάρι. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Είχα ένα όνειρο κάποτε που ξεκίνησα να προσφέρω ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά της Ζακύνθου. Αυτό σήμερα γίνεται πράξη με το τρίτο μας φροντιστήριο εδώ στο Καταστάρι, σε ένα ορεινό χωριό, αρκετά μακριά από το κέντρο. Είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρουμε το 100% των ίδιων ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε και στα άλλα δύο φροντιστήρια στη χώρα και στο Μουζάκι, καθώς οι καθηγητές μας είναι ίδιοι. Είναι ήδη οι καθηγητές που αξιολογούνται από ακαδημαϊκό τμήμα, δεν μπαίνουν τυχαία μέσα στην τάξη. Τα διαγωνίσματά μας, τα φύλλα εργασία μας, όλα έρχονται εδώ. Το σύστημα επιτυχίας
Οπότε και τα παιδιά στο καταστάδι θα βιώσουν ακριβώς την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης. Γιατί το κάναμε κιόλας. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό, δύο φροντιστήρια, δεν φτάνανε τρία φροντιστήρια, δεν φτιάσαμε όλο το νησί. Όταν έχεις καμιά εικοσαριά παιδιά τα οποία έρχονται από Κορίθι, από Βολήμες, Παναφωνήτρια και κάνουν καθημερινά 40 χιλιόμετρα για να κάνουν μάθημα στη χώρα, δεν μπορείς παρά να αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλογούν. Και σαν το μεγαλύτερο φροντιστήριο με τις περισσότερες επιτυχίες κάθε χρόνο στην Ελλάδα, Ζακύνθου, πήραμε την απόφαση να υλοποιήσουμε και αυτό το φροντιστήριο εδώ. Το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει από παιδιά όπως έχουν γεμίσει και τα υπόλοιπα δύο φροντιστήρια. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου, γιατί αυτοί είναι το φροντιστήριο, αυτοί υλοποιούν το πρόγραμμα σπουδών, με την κατάλληλη εκπαίδευση φυσικά και την υποστήριξη στα κεντρικά του ομίλου. Ευχαριστώ τους γονείς και τους μαθητές για την υποστήριξη που μας δείχνουν. Σήμερα στα εγγένεια είδα παλιούς μαθητές, τωρινούς φοιτητές, είδα πολλούς γονείς παιδιά από τα άλλα φροντιστήρια, κάτι το οποίο μου δίνει δύναμη να συνεχίζω. Και αν μου επιτρέπετε να ευχαριστώ τη γυναίκα μου που με άντεξε ένα χρόνο μετά από μια πιεστική χρονιά δουλειάς και στα φροντιστήρια και στην υλοποίηση του φροντιστηρίου. Και είναι σημαδιακό το καταστάρι γιατί ήρθε μαζί με την κόρη μου. 5 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαμε μαθήματα, 7 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε μικρή. Οπότε πιστεύω ότι κάτι σημαίνει αυτό για την περιοχή.